Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου είναι και η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας. Το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης επέστρεψε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο τη διερευνητική εντολή με τη διαδικασία να περατώνεται άκαρπη. Η κυρία Θάνου είναι η μόνη επί του παρόντος εκλεγμένη πρόεδρος και ως εκ τούτου η μόνη ανώτατη δικαστικός που σύμφωνα με το Σύνταγμα μπορεί να αναλάβει το πόστο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο εδώ βλέπετε να μπαίνει στο Μαξίμου για τελευταία φορά πριν τις εκλογές, υπερασπίστηκε την επιλογή του να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. Στην πρώτη του τηλεοπτική προεκλογική συνέντευξη τόνισε πως ο λαός πρέπει να τον κρίνει για όσα πέτυχε και όσα δεν πέτυχε. Η κυρία Θάνου ορκίζεται την Πέμπτη. Το πρωί της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία της υπηρεσιακής της κυβέρνησης. Την ίδια ημέρα θα θυροκοληθεί στη Βουλή και το διάταγμα για το κλείσιμό της, με επικρατέστερη ημερομηνία για τις κάλπες να είναι η 20 Σεπτεμβρίου.